Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμα έργο ανάπλασης στην περιοχή του Μασταμπά στο Ρέθυμνο και ειδικότερα πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση που αφορά στο περιβάλλοντα χώρο του Παλαιοντολογικού Μουσείου. Παρεμβαίνουμε στο ρέμα στο Καμαράκι μέχρι του ύψους της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων, των Παλαιομερολογητών, την Οδό Μαρκέλου και φτιάχνουμε το τοιχείο στον Οδό Γαλερού που εκεί πραγματικά οι πολυκατοικίες κρέμονται και είναι θέμα επιτακτικής ανάγκης να γίνει πρώτα από εκεί το έργο. Γι' αυτό και ξεκινάμε από εκεί πρώτα. Διαμόρφωση πεζοδρομίων, καθιστικά και φωτιστικά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη λειτουργική και αισθητική μελέτη αναβάθμισης του χώρου, ο οποίος θα αλλάξει όψη. Ένα θέμα το οποίο δημιουργείται και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι το έργο αυτό συνοδεύεται και από υπογειοποίηση της ΔΕΗ. Επειδή λοιπόν το συνεργείο της ΔΕΗ, όπως έχετε αντιληφθεί, ήδη δουλεύει το συγκεκριμένο κομμάτι και στη συνέχεια θα πάει στην Οδό Κουρμούλη, που για εκεί είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, η οποία ξεκινάει αμέσως, δεν έχουμε την πολυτέλεια του να περιμένουμε ή να λέμε καλοκαίρι είναι τώρα και όλα αυτά. Είναι ένα έργο που πρέπει, έχει εσκαφεί, άρα έχει ταλαιπωρία. Ζητάω την κατανόηση, δεν μπορεί να γίνει χειμώνα, ούτε μπορούμε να παίζουμε με τους χρόνους της ΔΕΗ. Θα καταστεί λειτουργικός και φιλικός προς τους πολίτες. Μπροστά στην είσοδο του Παλαιοντολογικού Μουσείου, ακριβώς για να προστατέψουμε και αυτό το κόσμημα, το οποίο δεν είναι μόνο αρχιτεκτονικό κόσμημα, είναι και λειτουργικό. Είναι εξαιρετικό μουσείο που θα πρέπει να το επισκέπτονται οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες μας. Θα μπουν στοιχεία νερού, θα είναι μικροί ωραίοι πίδακες νερού, οι οποίοι θα δίνουν μια άλλη αίσθηση δροσιάς και μάθαμε στο καλοκαίρι που τη χρειαζόμαστε όλοι. Όπως επίσης στοιχείο νερού έχουμε και όπως πηγαίνουμε στο Καμαράκι, στο ρέμα μέσα, από τη δεξιά μεριά θα υπάρχει στοιχείο νερού, το οποίο αυτά βέβαια θα είναι... Θα θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα. Η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο υπογράφηκε σήμερα και σύμφωνα με αυτή το συγκεκριμένο έργο που θα ξεκινήσει σε 20 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί σε 14 μήνες.